Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα, κύριε Οικοδήμο από τη Θεσσαλονίκη. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές. Αυτό λέγαμε ότι εδώ και ένα χρόνο στο Δημοτικό Θόκο. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, καταρχήν. Μα είναι λόγια τα οποία πηγάζουν από μέσα μας, γιατί σας θαυμάζαμε σαν αθλητή. Ως δήμαρχο δεν σας ξέρουμε, αλλά ως αθλητή σας θαυμάζαμε και κάθε φορά που συμμετείχατε σε αγώνες, καθόμασταν να παρακολουθήσουμε το άλμα σας. Και μαζί με εσάς, φαντάζομαι ότι πάρα πολλοί Έλληνες χαιρόντουσαν και με τις επιτυχίες σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ήταν πολύ έτσι, ωραία χρόνια. Ζήσαμε πολύ μεγάλες στιγμές και εγώ και πολλοί άλλοι αθλητές. Πραγματικά ο κόσμος ήταν δίπλα μας και μας αγαπούσε πολύ. Και το ερώτημα είναι τώρα που μπήκατε σε ένα άλλο ταρτάν, σε ένα άλλο στίβο. Ειδικά στην τοπική αυτοδιοίκηση που έχει, κύριε Οικοδήμο, συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες και κλείνοντας πλέον ένα χρόνο στον Δημαρχιακό Θόκο, τι βαθμό θα βάζατε στον εαυτό σας, όπως έκανε εδώ και ο κύριος Ζέρβας, που έκανε μια αποτίμηση. Αυτοκριτική. Μια αυτοκριτική. Κοιτάξτε, εγώ θα έλεγα ότι είμαστε αρκετά κάτω από το 10. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο για μένα, ειδικά το πρώτο 7-8 μήνο στον Δήμο της Κατερίνης. Είχα να αντιμετωπίσω ένα τεράστιο πρόβλημα τα οικονομικά του Δήμου, με ένα αρκετά μεγάλο χρέος για να ισοσκελίσω τον προϋπολογισμό. Κατέφυγα αναγκαστικά σε έναν υψηλό δανεισμό, ασύμφορο για τους δημότες και για το Δήμο της Κατερίνης. Και βέβαια εδώ να πω ότι αν δεν ήταν το κράτος, δηλαδή ο υπουργός, ο Τάκης ο Θεοδωρικάκος, πάντα με την καθοδήγηση και τις εντολές του Κυριάκου του Μητσοτάκη γίνονται όλα αυτά, να μας βοηθήσει με τα ληξιπρόθεσμα και να μας κάνει έτσι να πάρουμε πολύ λιγότερο δάνειο, με πολύ καλύτερους όρους και την πιο ευνοϊκό, να το πω έτσι, για τα γενικά τιμολόγια της γενικής κυβέρνησης, για να πληρωθούν οι άνθρωποι οι οποίοι τους χρωστάει ο Δήμος εδώ και 5-6 χρόνια λεφτά, δεν θα τα είχαμε καταφέρει. Άρα, επειδή το πρώτο διάστημα ασχολήθηκα πολύ με τα οικονομικά του Δήμου, δεν είχα τη δυνατότητα να κάνω πάρα πολλά πράγματα. Θεωρώ λοιπόν ότι με ένα εφταράκι, να το πω έτσι, νομίζω ότι θα είμαι αντικειμενικός. Ήταν μεγάλο αυτό το άνοιγμα, γιατί διαβάζουμε ότι ζητήσατε και ένα δεκαετέλεχο σε βάθος χρόνου σε ό,τι έχει να κάνει με τις προηγούμενες διοικήσεις. Ναι, ζήτησα καταστατικό έλεγχο στα οικονομικά του Δήμου. Ήδη έχει έρθει ένα έγγραφο από τον έλεγχο, ο οποίος γίνεται για κάποια τιμολόγια τα οποία είναι μη νόμιμα. Συνεχίζεται ο έλεγχος, είναι σε καθημερινή βάση στο Δήμο, σε έναν ειδικό χώρο που έχουμε διαμορφώσει και ζητάμε στοιχεία από τις οικονομικές υπηρεσίες οι ελεγχτές. Πιστεύω ότι σύντομα θα τελειώσει ο έλεγχος, δηλαδή μέχρι τέλος του χρόνου. Όταν λέω σύντομα, μην φανταστείτε, είναι χιλιάδες, δεκάδες εφάκελοι και τα τιμολόγια που πρέπει να ελεγχθούν. Και βέβαια μετά θα περάσουμε σε κατασταλτικό έλεγχο και στη ΔΕΙΑ, στα νερά δηλαδή, στη ΔΕΙΑΚ, να το πω έτσι, Κατερίνης, διότι και εκεί υπάρχει ένα τεράστιο χρέος. Σκεφτείτε ότι μόνο στη ΔΕΗ η ΔΕΙΑ Κατερίνης χρωστάει περίπου 7,5 εκατομμύρια ευρώ, που είναι το μεγαλύτερο χρέος που έχει φορέας του δημοσίου. Πόσα χρόνια έχετε να πληρώσουν ΔΕΗ αυτοί οι άνθρωποι? Έχουμε μείνει με το στόμα ανοιχτό, κύριε Κουκουδήμο. Πόσα χρόνια είχε να πληρώσει? Δεν είναι ότι δεν πληρώνανε, ξέρετε, τη ΔΕΗ. Η ΔΕΗ πληρώνεται κάθε μήνα τα τρέχοντα και αυτά τα οποία τέλος πάντων έχει συγχωρηθεί με τη ΔΕΗ. Γι' αυτό και το ρεύμα παραμένει ανοιχτό. Είναι ότι δεν εισπράτανε. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, ένα πολύ μεγάλο, ένα τεράστιο θέμα. Και κυρίως προεκλογικά. Αυτό συνέβαινε κατά κόρον προεκλογικά. Κάποιοι κάναν κοινωνική πολιτική. Λόγους. Βέβαια τώρα καλούνται οι δημότες να τα πληρώσουν όλα αυτά. Και δημότες και άλλων πόλεων καλούνται να πληρώσουν τα χρέη που δημιούργησαν διάφορες διοικήσεις στο Δήμο της Κατερίνης. Διότι τα ληξιπρόθεσμα είναι λεφτά του ελληνικού δημοσίου. Είναι λεφτά των Ελλήνων φορολογουμένων. Και θα χρειαστεί και εσείς που μιλάμε τώρα να βάλετε το κάτι πίσω για τα χρέη που έχουμε στο Δήμο της Κατερίνης. Βέβαια, να πάρουμε και την αισιόδοξη πλευρά, να πούμε ότι μπήκαν σε σειρά τα πράγματα στο Δήμο της Κατερίνης. Σε αυτό συνέβαλαν και οι βουλευτές του νομού και όλοι όσοι στήριξαν την προσπάθεια την οποία έκανα από την αρχή, κυρίως όμως ο Πρωθυπουργός, ο ίδιος Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κ. Θεοδωρικάκος, με την απόλυτη στήριξη πέσανε όλοι, σκύψανε πάνω από το πρόβλημα του Δήμου Κατερίνης. Και δεν μπήκαμε δεν φάγαμε μάλλον την κόκκινη κάρτα από το παρατηρητήριο του Υπουργείου Οικονομικών. Είχαμε μία κίτρινη,
Ήμασταν υποσχετικοί δηλαδή. Ευτυχώς δεν φτάσαμε στην κόκκινη και την γλιτώσαμε. Και μιας και μιλάμε για τον κύριο Θοδωρικάκο, έχουμε μεθαύριο, νομίζω, Τετάρτη, την παρουσίαση του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης και εδώ στην Θεσσαλονίκη. Οπότε θα ήρθε να μας επισκεφτείτε λογικά, κύριε Δήμαρχε. Εγώ λοιπόν να ρωτήσω, έτσι, με το βλέμμα στην επόμενη μέρα, γιατί ό,τι έγινε, έγινε. Εμείς θέλουμε να είμαστε αισιόδοξοι. Εσείς ως Δημοτική Αρχή Κατερίνης, θα βάλετε έργα στον Φιλόδημο, έχουν γίνει μελέτες. Τι μπορούν να περιμένουν οι δημότες του Δήμου σας? Με φόντο ακριβώς την επόμενη μέρα. Ναι. Ήδη στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης έχουμε καταθέσει τρεις μελέτες πάρα πολύ σημαντικές που έχουν να κάνουν με την άρδευση και την ίδρυυση του Δήμου της Κατερίνης. Γιατί, όπως ξέρετε, όλοι μας στην Απιέρα έχουμε πάρα πολύ νερό, το οποίο δυστυχώς δεν μπορούμε να το μαζέψουμε και χάνεται στη θάλασσα. Κατά συνέπεια, τρία πολύ σημαντικά έχουν ήδη ενταχθεί στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και εδώ να ευχαριστήσω και τον Μάκη τον Βορύδη και τον Κώστατο Σκρέκα, που οι άνθρωποι από την πρώτη στιγμή αγκάλιασαν τις μελέτες αυτές, βοήθησαν στο να γίνουν να οριμάσουν και πιο γρήγορα, μέσα σε 8-10 μήνες να οριμάσουν για να τις βάλουν στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Στο Φιλόδημο ήδη έχουμε εντάξει τρία μεγάλα έργα που αφορούν οδοποιίες του Δήμου της Κατερίνης και βέβαια το παραλιακό μέτωπο γύρω στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ, μάλλον συγγνώμη, 4,5 εκατομμύρια ευρώ στο παραλιακό μέτωπο. Αλλαγή πεζοδρόμων, αναπλάσεις, χωρί πρασίνου, πράσινα σημεία, ηλεκτρικοί φορτιστές, ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αρκετά πράγματα. Και στο Πράσινο Ταμείο έχουμε καταθέσει έναν ογκώδη φάκελο με διάφορα αιτήματα του Δήμου. Ήμασταν προετοιμασμένοι, δούλεψαν οι υπηρεσίες, δούλεψε το προσωπικό, το δικό μου, το επιστημονικό, το οποίο είναι όλοι καταρτισμένοι, αποτελείται από παλιούς αυτοδιοικητικούς, οι οποίοι γνωρίζουν τα πράγματα και ξέρουν πού να σε οδηγούν. Και βέβαια και η εμπειρία η δική μου με τα 15 χρόνια στη Βουλή συνέβαλαν έτσι ώστε να καταθέσουμε ένα πλήρη φάκελο σε όλα τα προγράμματα και βέβαια τώρα στο Αντώνη Τρίτη. Σήμερα κιόλας έχουμε μία σύσκεψη με όλους τους φορείς του Δήμου μας για να καταθέσουν και αυτοί τις προτάσεις τους, έτσι ώστε την Τετάρτη στον Υπουργό να είμαστε έτοιμοι για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Κύριε Κουδήμο, θα καταφέρει η Πιερία, η Κατερίνη να, με τον τουρισμό εν ώψη τώρα τη σεζόν, η οποία δυστυχώς είναι κουτσουρεμένη, να σώσει την παρτίδα? Βλέπετε δηλαδή κίνηση, υπάρχει ζωή στο παραλιακό σας μέτωπο? Ναι, θα πω ότι το Σαββατοκύριακο παρατηρείται μια κίνηση, η οποία έχει να κάνει βέβαια περισσότερο με χώριο τουρισμό. Δηλαδή χθες ήμουν στην παραλία της Κατερίνης συγκεκριμένα, είδα κόσμο από Κοζάνη, είδα κόσμο από Βέρεια, είδα αρκετούς από Θεσσαλονίκη, μίλησα και όλες αρκετούς από αυτούς τους ανθρώπους και τα καλά που προσφέρει η παραλία της Κατερίνης και όχι μόνο, και η Κατερινόσκαρα αλλά και ο Κορινός. Δυστυχώς είδα όμως πολύ κόσμο ο οποίος δεν κάθεται στα μαγαζιά, που σημαίνει ότι το σκέφτονται να αφήσουν τον οβολό τους σε κάποιο μαγαζί. Τους βλέπουμε ψυγιάκια, δεν είναι κακό, είναι πάρα πολύ καλό και αυτό. Να κάθονται μόνοι τους, δηλαδή με τις δικές τους ομπρέλες και τα μαγαζιά λίγο άδεια, θα έλεγα. Ναι. Αυτό είναι το άσχημο κομμάτι. Το πιο άσχημο από όλα είναι ότι δεν θα ανοίξουν όλα τα ξενοδοχεία, θα ανοίξουν μόνο λίγα. Οπότε μιλάμε για ανεργία, την οποία δεν ξέρω πώς θα την καλύψουμε το χειμώνα. Και βέβαια το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι περισσότεροι έμποροι της Κατερίνης έχουν το μαγαζί στην παραλία το καλοκαίρι και ουσιαστικά ξεπουλούν την πραγμάτια τους που τους έμεινε από το χειμώνα. Αυτό φέτος δεν θα γίνει. Κατά συνέπεια θα πρέπει η πολιτεία να βρει έναν τρόπο να ενισχύσει κι άλλο αυτούς τους ανθρώπους και του τουρισμού αλλά και το γενικό εμπόριο. Δήμαρχε, Βαλκάνοι ξεκίνησαν, άρχονται, γιατί στηρίζεται κατά τα ψέματα οι παραλίες Πιερίας, στηρίζονται σε ένα μεγάλο βαθμό σε Βαλκάνιους τουρίστες. Τι γίνεται με αυτούς? Ναι. Έχουμε Σέρβους, αλλά δεν έχουμε τον αριθμό που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, τουλάχιστον μέχρι τώρα. Έχουμε Ρουμάνους, Βούλγαρους, είδα αρκετές μακίδες βουλγάρικες. Βέβαια, σας λέω ότι τέτοια εποχή στην παραλία δεν μπορούσες να κόψεις πραγματικά από τον πεζόδρομο της και να περάσεις. Και τώρα περπατάς με κάποια άνεση πλην των Σαββατοκυριακών. Να σας πω ότι το μεγαλύτερο ξενοδοχείο στην περιοχή της παραλίας, το Mediterranean Village, δουλεύει με το 50% του προσωπικού και με το 50% των δωματίων. Δεν έχει κρατήσει σχεδόν καθόλου, δηλαδή είχε 8 κρατήσεις αυτό το Σαββατοκύριακο. Και μάλιστα τις 3 τις είχα κλείσει εγώ από κάποιους φίλους που επισκέφθηκαν την Πιερία από την Αθήνα. Δεν υπάρχει κίνηση, όχι προς το παρόν. Ναι, φανταζόμαστε όμως ότι τώρα μάσα για την περιοχή για να αποκτήσει ένα τουριστικό brand, ναι, μην τα σταματά. Δηλαδή έχετε έναν τόπο ευλογημένο με ορεινό όγκο, ναι. Με παραλίες, έχετε τσαλικές. Ναι. Δηλαδή και για ιαματικό τουρισμό, αυτό εννοώ.
Έχετε πάρα πολλά εφόδια. Σχεδιάζετε με τους συνεργάτες σας κάποια πράγματα έτσι ώστε αυτό το πράγμα να μορφοποιηθεί και να μπορείς να το πουλήσετε σε ξένους tour operator? Ήδη να πω ότι έχουμε μαζί σε συνεργασία με την πρόεδρο των ξενοδόχων, την κυρία Ευαγγελία Ξυπτερά, και τον πρόεδρο των οικιαζών δωματίων. Έχουμε ενημερώσει όλες τις πρεσβείες και τα προξενία, τα δικά μας στο εξωτερικό, ότι καταρχήν είμαστε ένας τόπος και ένας προορισμός ο οποίος είναι πλήρως προετοιμασμένος σε περίπτωση που υπάρξουν κρούσματα COVID, και το νοσοκομείο της Κατερίνης. Κάναμε μια ευρεία σύσκεψη όλοι μαζί, γιατί πραγματικά στο Δήμο το δικό μου και στην Βιερία γενικότερα δεν είχαμε κρούσματα κορονοϊού. Είχαμε ελάχιστα κρούσματα κορονοϊού, νομίζω 6 τον αριθμό συνολικά. Οπότε αυτό μας καθιστά και ένα προορισμό ασφαλή, θα έλεγα. Mm-hmm. Βέβαια με κάθε επιφύλαξη αυτό, γιατί εντάξει, στο θέμα αυτό δεν είναι για να παίζουμε. Έτσι. Πραγματικά δηλαδή είμαστε όλοι με το φόβο μη συμβεί κάτι και μπούμε πάλι σε καραντίνες ή κλείσουμε περιοχές όπως έγινε, ας πούμε, στη Ξάνθη κτλ. Υπάρχει αυτός ο φόβος. Από εκεί και πέρα σίγουρα υπάρχει ένας σχεδιασμός για να κάνουμε πολλά πράγματα. Ξεκινήσαμε την προβλήτα της Κατερίνης, η οποία 7 χρόνια ήταν κλειστή, δεν μπορούσε να την επισκεφθεί τουρίστας. Σε 8 μήνες μέσα βρήκαμε την πατρότητα της προβλήτας της Κατερίνης, που είναι η πιο φωτογραφημένη προβλήτα, θεωρώ εγώ, στην Ελλάδα. Εκεί όλοι οι τουρίστες, τουλάχιστον από τα Βαλκάνια, έχουν δει μια φωτογραφία. Αυτή ξαναλειτουργήσε, ξανάνοιξε, ανακατασκευάστηκε. Καταλήξαμε τελικά ότι ανοίγει τη σχηματική εταιρεία του δημοσίου. Και του χρόνου θα τη μεγαλώσουμε κιόλας, θα κάνουμε ένα νέο μελέτη να την επεκτείνουμε. Σας λέω, βγήκαν 600.000 για την παραλία της Κατερίνης, 300.000 για την παραλία της Κατερίνης για αναπλάσεις, και από 150.000 Κατερινό Σκαλογικορινό θα μπει LED φωτισμός. Ήδη προχωράμε στις μελέτες, θα γίνουν αρκετές προσπάθειες. Το πιο σημαντικό από όλα όμως είναι ότι έχουμε ένα βιολογικό πλέον που λειτουργεί πάρα πολύ καλά, και εδώ προκαλώ τον οποιονδήποτε να πάει στο βιολογικό της Κατερίνης και να πάρει δείγμα, γιατί όπως ξέρετε τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε ένα θέμα με την ποιότητα του νερού της παραλίας. Τώρα πλέον αυτό δεν υπάρχει, τουλάχιστον από το βιολογικό της Κατερίνης. Προκαλώ σας λέω τον καθένα να πάει και να πάρει δείγμα και να το ελέγξει. Δουλεύει ο βιολογικός άψογα, και θέλω να συγχαρώ και τον πρόεδρο της ΔΕΙΑ Κατερίνης, ο οποίος κάνει τρομερές προσπάθειες για να είναι όλα καλά. Φέτος λοιπόν οι θάλασσες μας είναι και καθαρές, απλά δεν έχουμε κόσμο. Το μόνο μείον είναι αυτό. Θα έρθει και ο κόσμος. Βέβαια, κύριε Δήμαρχε, το ξέρετε και εσείς πολύ καλά, ότι ιδιαίτερα για τη Θεσσαλονίκη ένας παράγων που είναι ανασχετικός είναι τα διόδια. Να τα λέμε και αυτά, διότι ο νομός Πιερίας πρικισμένος με όλα και τα πιο πολλά διόδια στην Ελλάδα. Αυτό είναι απίστευτο. Είναι τραγικό. Το ξέρω, θα μου πείτε πίσω βουλευτής. Δυστυχώς η σύμβαση αυτή της παραχώρησης έγινε το 2007. Τον Αύγουστο, εγώ το Σεπτέμβριο έγινε βουλευτής. Πολεμήσαμε πολλές φορές να μειωθούν το κόμιστρο στα διόδια, κάποια διόδια να καταργηθούν. Δεν κατέστη δυνατό. Από την άλλη μεριά όμως σας πω κάτι. Είναι και κάπως οξύμορο, γιατί παλιότερα φωνάζανε κάποιοι βγαίναν στα διόδια και την επόμενη μέρα πέραν τηλέφωνο στα πολιτικά γραφεία, όπως πέραν και σε μένα, και έλεγαν να βάλουν το παιδί τους να δουλέψει στα διόδια. Καλά, συμβαίνουν αυτά. Δηλαδή, εντάξει, είναι μια... τα ξέρετε τώρα αυτά. Ναι. Αυτή είναι η Ελλάδα του παραλόγου. Είναι η Ελλάδα, κύριε. Ελλάδα του παραλόγου. Αυτά... Οπότε, ναι, κάπου στη μέση είναι η πραγματικότητα και η αλήθεια. Κάπου στη μέση. Μάλιστα. Εμείς να ευχηθούμε πραγματικά καλή δύναμη, κύριε Δήμαρχε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Και θα χαρούμε πολύ κάποια στιγμή να έρθει εδώ πέρα, να έρθουμε εμείς στην Κατερίνα σε από κοντά. Να έρθετε. Θα χαρώ πάρα πολύ να σας φιλοξενήσουμε. Είμαστε πολύ φιλόξενοι και να χαρείτε τις ομοσχέσεις. Για να πετύχετε πολλά παγκόσμια ρεκόρ ως δήμαρχος πλέον. Με τη νέα σας στολή. Έτσι. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Γεια σας.